Ο Πασιάς παρουσιάζει μια κορυφαία σειρά αλαντικών βασισμένη σε πείρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Αντιπρόσωπος για τον νομό Σερών, τροφοκίνηση. Στο Λευκώνα. Αυξάνονται οι οικογένειες που ζητάνε βοήθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα στη χώρα μας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η 46χρονη Μαρία, η οποία είναι άνεργη. Η Μαρία, σήμερα μιλώντας στο φακό της τηλεόρασης Επιλογές, ζητά βοήθεια από όλους μας, καθώς όπως εξηγεί, ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά και κάτω από αντίξωες συνθήκες στο χωμικό Σερών. Θα ήθελα πολύ κάποια βοήθεια, ζω κάποιες δύσκολες συνθήκες. Δεν έχω ταβάνια, δεν έχω μπάνιο, δεν έχω μέσα στους κουβάδες. Είμαι πολύ χάλια κατάσταση, έχω υγρασία κάτω. Δεν έχω κάπως μία βοήθεια, ούτε καμία στήριξη από κανέναν, ούτε από τον λαό, ούτε από τον κόσμο, ούτε κανέναν. Μόνο πουλάω κάποιες ρίγανες, ας πούμε, για να μπορέσω να ζήσω. Όπως αναφέρει η ίδια εδώ και ημέρες, αυτή και ο σύζυγός της ζουν χωρίς ρεύμα και ζητά από τους συμπολίτες της κάποια βοήθεια προκειμένου να επιβιώσει. Κι εγώ αυτή τη στιγμή έφυγε η μανούλα μου, την έχασα από τη ζωή, δεν έχω κανέναν, δηλαδή έχω γονείς, έχω αδέρφια, αλλά και αυτοί δεν έχουν δύσκολες συνθήκες και αυτοί ο ένας δουλεύει ο άλλος. Τα πράγματα, διότι βλέπετε την Ελλάδα πώς την έχουν κάνει ο κόσμος. Δηλαδή ανοίξαν τα σύνορα, όλοι οι ξένοι μαζεύτηκαν, ανοίγουμε πόρτα, άντρας μου βαθέας είναι, δουλειά δεν έχει, με ένα χέρι έμεινε, είναι παράλυτος. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, άνθρωπος να δουλέψει. Εσείς είστε άνεργοι? Εγώ άνεργη είμαι, ρίγανης μόνο πουλάω. Παρακαλώ τον κόσμο να βγάλω για ένα κομμάτι ψωμί, για να πιάτο φαΐ. Και αυτό με το ζόρι, δηλαδή, ό,τι ξύλα. Εγώ ό,τι τίποτα δεν έχω. Αυτή τη στιγμή ελάτε να δείτε τα... Δηλαδή πώς είμαι, δεν είναι... Είναι ακατάλληλο το μέρος, δεν κάνει για να ζήσω εκεί μέσα. Ζητήσατε βοήθεια από φορείς, από συμπολίτες σας που μένετε στο ίδιο όχι, δεν βοηθάνε. Εκεί ό,τι είναι, δηλαδή περνάνε ό,τι καλημέρα μας λένε, ό,τι τίποτα δεν μας λένε. Δεν μας μιλάνε, δεν μας θέλουνε. Δημιουργούν κάποιες φασαρίες, κάποιες με αστυνομίες, κάπως έτσι. Δηλαδή λόγω επειδή είμαστε εκεί, δίπλα είμαστε τα χωράφια μας και δεν μας θέλουν γιατί θέλουν να πάρουν. Δηλαδή δεν μας χώνεψαν δηλαδή το χωριό που είναι 107 άτομα. Δηλαδή οι πολλοί κάνουν τους λίγοι, δηλαδή θέλουν να... Δηλαδή, θέλουν δεν θέλουν να βοηθήσουν σε κάτι, να, ας πούμε, που μας βλέπουν ένα καναπέ, ένα τραπέζι, κάτι ή ένα σπίτι κάπου, γιατί αυτό είναι ακατάλληλο. Έχουμε υγρασία κάτω, χάπια παίρνουμε φυσικά. Τι ζητάτε εσείς σήμερα? Ζητάω κάποια βοήθεια από εσάς. Αν έχετε καλή θέληση να μπορείτε να μας βοηθήσετε ή να μας βρείτε ή να μπορείτε να μην ζήσουμε, να μας βρείτε κάπου αλλού ένα σπίτι, να μπορούμε να ζήσουμε, να μην μείνουμε εκεί, γιατί δεν είναι κανονικό σπίτι. Είναι κάπως κουζίνα και ένα δωμάτιο. Σαλόνι είναι, δηλαδή και στο σαλόνι κοιμόμαστε. Είναι σαν αποθήκη. Δηλαδή ζητάτε εσείς ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι σας, ένα σπίτι? Ένα κανονικό σπίτι ζητάμε, γιατί αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ακατάλληλο, δεν είναι για ανθρώπους να κάθονται εκεί μέσα.
Στις δηλώσεις στην ίδια ώρα ευχαριστεί τη Δήμαρχο Βυσσαλτίας Αγνή Δουβίτσα που στάθηκε όπως τονίζει στο πλευρό της, αλλά και στον πρώην Δήμαρχο Σιδηροκάστρου Μιχάλη Δοβακόπουλο, ο οποίος παλαιότερα την είχε στηρίξει. Μένα προσωπικά η κυρία Δήμαρχος, κυρία Δουβίτσα, την ευχαριστώ που με βοήθησε η γυναίκα. Πάρα πολύ με βοήθησε που δεν είχα ούτε φαΐ όταν δεν προτού να πάω στο κοινωνικό παντοπολείο να ψωνίσω, να έχω ρούχα, αυτά, φαγητά, αυτά που με χρειάζονταν. Με βοήθησε πάρα πολύ σαν δήμαρχος Νιγρίτσα και δήμαρχος Σιδηροκάστρου, ο κύριος Δουδακόπουλος. Δούλευα στη Δημαρχία Σιδηροκάστρου πάρα πολλά χρόνια, παλιότερα που ήταν καλά τα χρόνια, υπήρχαν τότε. Δούλευα πάντως. Είχα κάποια χρήματα, μπορούσα να, με τα λεφτά τα που υπήρχαν κάποτε, ναι, μπορούσα, με περίσευαν τώρα εκείνα τα χρήματα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φτάνουνε.